Την ένταξη της Εύης Χριστοφιλοπούλου στη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε το πρωί, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός. Και μου πείτε ότι πιστεύει κανείς ότι επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να παίξει τον αρχηγό που είναι κεντρός και δημοκράτης και να προσελκύσει δικούς μας ψηφοφόρους, ότι δεν ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει δεξιά παράταξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Και θυμάται ο ελληνικός λαός. Πάλι μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη με τις λεπτομέρειες και με το ρόλο που θα λάβει η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Και επίσημα, λοιπόν, Αλίνα, η κυρία Χριστοφιλοπούλου θα ανήκει πλέον στην γαλάζια παράταξη. Η ανακοίνωση έγινε, όπως πολύ σωστά είπες, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην ξεχνάς ότι οι δυο τους είναι παλιοί γνώριμοι. Είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε επικυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του, είχαμε συνεργαστεί άψογα στο παρελθόν. Στην ίδια ανακοίνωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μάλιστα και άνοιγμα, κάλεσμα, θα έλεγα, σε όσους οι πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, είναι ανοιχτές, για εκείνους που συμμερίζονται το πολιτικό μας όραμα. Από την πλευρά της, η κυρία Χριστοφιλοπούλου μίλησε για κρίσεις που χειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση, για μεταρρυθμίσεις που προώθησε. Είπε ότι θα τιμήσει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Χριστοφιλοπούλου θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα είναι επιλογή του Πρωθυπουργού για την Ευρωλίστα στις επικείμενες ευρωεκλογές τον Ιούνιο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.